συνήθεια, εκτίθεται το θέμα του οράματος των 7 φύαλων που αποτελούν την τελευταία πτυχή των πληγών προς την αποστατήσασα ανθρωπότητα. Κατόπιν, στους επομένους στίχους, εκτίθεται ο ύμνος των τετελειωμένων νικητών. Και τέλος, το τρίτο σημείο, που είναι η προπαρασκευή των εσχάτων 7 πληγών που εκφράζονται με την εικόνα των 7 χρυσών φυαλών. Αυτά περιέχει το 15ο κεφάλαιο που συν Θεώ θα αναλύσουμε. Και είδων άλλο σημείων εν το ουρανό μέγα και θαυμαστών, αγγέλους 7 έχοντας πληγάς 7 τα σεσκάτες, ότι εν αυτές ετελέστη ο θυμός του Θεού. Αυτό το άλλο σημείο που βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία σειρά οπτασιακών εικόνων παρομοίων με εκείνες που είδε στο 13ο κεφάλαιο και που εκεί ήταν σημείο μέγα, με την προσθήκη ότι εδώ το μέγα αυτό σημείο είναι και θαυμαστών, δηλαδή γεμάτο από εκπληκτικά πράγματα. Πάνω ότι εκτιλήσεται σε αυτό το όραμα, σε αυτό το μέγα και θαυμαστό σημείο που βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής, λαμβάνει χώρα εις τον ουρανό, όπως και τότε με εκείνη την γυναίκα που είδε μέγα σημείο γυμνή εν το ουρανό, περιβεβλημένη των ήλιων, και μετά βλέπει τον δράκοντα των πύρων. Έτσι και εδώ το καινούριο αυτό όραμα, ή αν θέλετε μία σειρά από εικόνες, λαμβάνει χώρα στον ουρανό σε σχέση πάντοτε με τη γη. Οι 7 άγγελοι που θα είναι τα πρωταγωνιστούντα πρόσωπα εις αυτές τις εικόνες των οραμάτων, θα είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα διακονούν τις 7 πληγές, τις έσκατες που πρόκειται να δοθούν στην γη. Ο αριθμός 7, όπως και στις πληγές των 7 σφραγίδων και των 7 σαλπίγγων που θα ενθυμίστε, είναι σχετικός ή ιερός αριθμός. Ο αρέθας σημειώνει ότι ο κόσμος εδημιουργήθη σε 7 ημέρες και θα τελειώσει με τις 7 πληγές των 7 χρυσών φυαλών που φέρουν οι 7 άγγελοι, γι' αυτό και λέγονται έσχατες πληγές. 7 έσχατες. Να πως το λέγει: των εξ εβδομάδος ημερών εναρξάμενων συντελείστε κόσμων, και εις των αυτών αριθμών αποτελεφτάν. Ένας κόσμος που άρχισε με τις 7 ημέρες της εβδομάδος, είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως, και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί ημέρα μία, και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί ημέρα Δευτέρα και ημέρα Εβδόμη. Όπως λοιπόν άρχισε ο κόσμος με τις 7 δημιουργικές ημέρες, έτσι θα τελειώσει και με τις 7 έσκατες πληγές. Οι πληγές αυτές, οι 7, χαρακτηρίζονται έσκατες, έσκατες θα πει τελευταίες, σε σχέση πάντοτε με την ιστορία και όχι με την αιωνιότητα. Διότι και η κόλαση, θα λέγαμε σε σχέση με την ιστορία, είναι το ξεκίνημα
μιας αιωνίου τιμωρίας που σε σχέση με την ιστορία είναι τελευταία η κόλαση. Εκεί που τελειώνει η ιστορία αρχίζει η κόλαση. Αυτές οι 7 πληγές δεν έχουν σχέση με την κόλαση, αλλά είναι μέσα στην ιστορία. Συνεπώς, σε σχέση με την ιστορία λέγονται έσχατες πληγές. Με τις πληγές αυτές τελειούται ή κορυφούται ο θυμός του Θεού. Βέβαια, θυμός του Θεού έκφρασης ανθρωποπαθής, όπως λέγει πάλι ο Αρέθας, θυμών δε ακούων Θεού, μη ως εμπαθούς άκουε του Θεού. Όταν ακούς θυμών του Θεού, μην νομίζεις ότι είναι ένας θυμός εμπαθής του Θεού. Ο Θεός δεν είναι εμπαθής, είναι ανθρωπομορφή, ανθρωποπαθής έκφρασης. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε από πλευράς ερμηνευτικής, και αυτό το σημείο θα παρακαλέσω να το προσέξατε πολύ, είναι το κλειδί της ερμηνείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, αυτού του δυσκολοτάτου βιβλίου, όχι ως προς τις εικόνες τι σημαίνει κάθε εικόνα, ως προς την αλληλουχία των εικόνων. Όταν η μια έρχεται μετά την άλλη, πώς θα τις νοήσουμε? Σας έχω κάνει 2 θέματα, και πέρυσι μία και πρόπερυσι ένα θέμα και πρόπερυσι άλλο ένα θέμα. Αυτό το σημείο προσέξατε το. Εδώ έχουμε μια ευκαιρία με τις 7 πληγές των φύαλων να σας πω 2 λόγια ακόμα. Οι 3 αυτές κατηγορίες πληγών, δηλαδή των σφραγίδων, των 7 σφραγίδων, των 7 σαλπίγκων και των 7 φύαλων, δεν έχουν χρονική ευθύγραμμο αλληλουχία, αλλά παράλληλο. Δεν τελειώνει το ένα για να αρχίσει το άλλο. Δεν τελειώνουν οι 7 πληγές των σφραγίδων για να αρχίσουν οι 7 πληγές των σαλπίγκων, για να τελειώσουν και αυτές και να αρχίσουν οι 7 πληγές των φιαλών. Αλλά και οι 3 επτάδες προχωρούν παραλλήλως, και συνεπώς όχι ευθυγράμμως, αλλά και οι 3 μαζί παραλλήλως. Ας μου επιτραπεί να το πω ως εξής. Η κάθε πληγή έχει 3 πτυχές. Στην πρώτη πλήρωσή της είναι αυτό που εκφράζεται από τις σφραγίδες, την πρώτη σφραγίδα. Στη δεύτερη πλήρωσή της η ιδία πάντα πληγή είναι αυτό που εκφράζεται με την κατηγορία των 7 σαλπίγκων. Και η τρίτη και τελευταία είναι η έκκληση των φιαλών. Άρα λοιπόν αυτά δένουν παραλλήλως. Θα λέγαμε ότι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, μετεωρολογικές ακαταστασίες. Ενθυμίστε που λέγαμε εκεί με τις σάλπιγκες, σεισμός φοβερός, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη. Έχουμε πάλι το ίδιο και εδώ. Είναι μία αποπλήρωση. Τώρα, γιατί ο Ιερός Ευαγγελιστής διαλέγει το επταδικό σύστημα και λοιπά, είναι άλλη παράγραφος. Είναι εκείνος ο λόγος, πιθανώς, δια τον οποίον και ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει τη γενεολογία του Χριστού σε επτάδες. Και είναι 3 δεκατετράδες, 6 επτάδες. Από τότε ως εκεί, λέγει, γενναίες 14. Από εκεί ως εκεί, γενναίες 14 και μία τρίτη γενναίες 14. Το 14 όμως είναι το δις 7, 2 φορές το 7. Είναι ένας τρόπος εκφράσεως. Έχει ένα μυστικό λόγο. Αυτό το πράγμα δεν το εξετάζουμε τώρα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη επανέρχεται στο ίδιο θέμα για να μιλήσει κάτι συμπληρωματικό πάντα για το ίδιο θέμα. Συμπέρασμα. Αυτή τη στιγμή, όπως και πριν 100 χρόνια, όπως και πριν από 2.000 χρόνια, γιατί η Αποκάλυψη αρχίζει από τη στιγμή που γράφτηκε, καλύτερα από τη στιγμή που ανεστήθη ο Χριστός στον ουρανό,
ζούμε τις πληγές σε μια έκφρασή τους σε κάθε εποχή. Ζούμε λοιπόν και τις σφραγίδες και τις άλπιγες και τις φιάλες. Αυτό ήθελα να καταλάβετε. Αυτός είναι ο ερμηνευτικός τρόπος που θα δούμε το βιβλίο της Αποκαλύψης. Και επανέρχομαι στο θέμα. Μετά την επιγραφική περίληψη των όσων θα ακολουθήσουν, εκ προημίων παρατίθεται ένα ακόμη διάψαλμα που ενισχύει τους πιστούς ότι εκείνοι που θα νικήσουν θα είναι πολλοί. Και συνεπώς, όταν θα ακούσετε τι θα επιφέρει ο Αντίχριστος, ποιες θα είναι οι πληγές, μη πτωηθείτε, πολλοί θα νικήσουν. Και έτσι να μην καταληφθούμε από ένα πανικό και πούμε τις δύνατες οθήνες και μείνουμε με το φοβερό όπλο του σατανά που λέγεται απογοήτευσης και απόγνωσης με σταυρωμένα τα χέρια και δεν δεχθούμε τη σωτηρία. Γι' αυτό το λόγο προσφέρονται αυτά τα δύο ψάλματα, δια να ενισχύσουν τους πιστούς και τοποθετούνται περίτεχνα από τον Ιερόν Ευαγγελιστή εκεί που ακριβώς κορυφούνται ή πρόκειται να κορυφωθεί κάτι το πολύ κακό, κάτι το πολύ απογοητευτικό. Εκεί τοποθετεί αυτό το intermento, αυτό το διάψαλμα ο Ιερός Συγγραφεύς για να μας δώσει την ενίσχυση. Εδώ το κάνει εκ προημίων. Πριν μας πει τα παρακάτω, μας δίνει το διάψαλμα. Και ποιο είναι αυτό? Και είδον ως θάλασσαν η αλήνη με μειγμένην πυρή και τους νικώντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού, εστώτας επί την θάλασσαν την αλήνη έχοντας τα σκυθάρας του Θεού. Είδα σαν κάτι που έμοιαζε με κρυστάλλινη θάλασσα, μια θάλασσα από κρύσταλλο. Ως θάλασσα, όχι θάλασσα, ως θάλασσα. Σαν κάτι που έμοιαζε με κρύσταλλο, με θάλασσα κρυσταλλίνη. Αλλά αυτό το κρύσταλλο ήταν ανακατεμένο με φωτιά. Εκείνοι που είχαν νικήσει το θηρίο και την εικόνα του και τον αριθμό του ονόματός του ήσαν επάνω εις αυτήν την θάλασσα, την κρυσταλλίνη και την ανακατεμένη με φωτιά. Και είχαν τις κιθάρες του Θεού. Αν κανείς έχει λίγο φαντασία, αν μπορεί να συλλάβει αυτά, και θα ήθελα να σας πω, αν τα βλέπατε στον ύπνο σας, είμαι σίγουρος από τους ακροατάς εδώ, λέγοντας την έκφραση αυτή και να μην το πω ακόμη, θα υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει στον ύπνο τους να βλέπουν ανάλογες καταστάσεις, διότι αυτά στα όνειρά μας επαναλαμβάνονται και μην δίνετε καμία προσοχή για να μην πλανηθείτε. Είναι επανάληψη των όσων πίπτουν στις αισθήσεις μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή ακούμε ή διαβάζουμε ή φανταζόμαστε. Προσέξτε. Αλλά για σκεφτείτε, να φανταστούμε αυτή την εικόνα όπως μας περιγράφει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής. Είναι φοβερά μεγαλοπρεπής, αλλά και ταυτοχρόνως προκαλεί δέος. Είναι η εικόνα των λυτρωμένων, των τετελειωμένων και των νικητών. Είπα των τετελειωμένων. Εδώ επιτρέψτε μια μικρή παρέκφραση να κάνω. Πολλές φορές στις κηδείες, στα μνημόσυνα, ιδίως στις κηδείες, λέμε με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου σώτερα να άπαυσε κλπ. Κάτι περίεργο. Δεν ξέρω, ως εξυνθήματος έγινε συνήθεια αυτό το πράγμα. Οι συγγενείς του κεκοιμημένου, όταν ακούνε εκείνο το τετελειωμένος, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, εκεί μπήγουν τα κλάματα. Κάτι παράξενο. Αυτό φανερώνει ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα δεν καταλαβαίνουν.
Είναι η ώρα που δίδεται το σύνθημα για να κλάψουμε, να φωνάξουμε, να τσιρίξουμε και να τραβήξουμε και τα μαλλιά μας. Να κάνουμε κοπετών. Ο Θεός να φυλάξει. Αυτά δεν είναι χριστιανικά. Τι θα πείτε τελειωμένος? Δεν σημαίνει αυτός ο οποίος τέλειωσε τη ζωή του, γιατί κάπως έτσι πρέπει να το φανταζόμαστε. Βέβαια, τετελειωμένος, τελειούμε, θα πει και τελειώνω, αναμφισβήτητα. Αλλά τετελειωμένος, παρακείμενος μετοχής του τελειούμε, θα πει τελειοποιούμε. Φτάνω σε μια τελείωση, σε μια ολοκλήρωση πνευματική. Και εδώ πέρα έχουμε τους Αγίους, τους τετελειωμένους, τους ολοκληρωμένους, εκείνους οι οποίοι έφτασαν στην τελειότητα την πνευματική. Αυτό θα πείτε τελειωμένος. Και όταν λέμε με τα δικαίων τετελειωμένων ανάπαυσον Κύριε την ψυχή του δούλου σου, δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο που τώρα πέθανε, εκοιμήθη, και η ψυχή του πού θα πάει? Σε παρακαλούμε Κύριε των πνευμάτων, πάση σαρκός και πνεύματος, σε παρακαλούμε, κατάταξε την ψυχή αυτού του και κοιμημένου δούλου σου με το χορό των τετελειωμένων και των δικαίων. Είναι λοιπόν τώρα το όραμα ότι αυτοί πατούν επάνω στην κρυσταλλίνη αυτή θάλασσα και είναι οι Άγιοι, οι τετελειωμένοι. Τι να ερμηνεύσουμε αυτό εδώ? Βλέπετε ότι καταφεύγω διαρκώς στους πατέρες της Εκκλησίας μας για να μην νομιστεί ότι κάνω μια ερμηνεία που ίσως θα ήταν αυθαίρετη. Καταφεύγω στον Άγιο Ανδρέα Κεσαρίας, που μας λέγει πολλά πάνω σε αυτό το όραμα. Λέγει: την Ιαλήνην δε θάλασσαν σημαίνει νηγούμεθα τότε πλήθος των σωζωμένων. Τίστε μελούσις λήξεως την καθαρότητα και την των Αγίων λαμπρότητα, ειν τες της αρετής μαρμαριές εκλάμψουσιν ως ο ηλίος. Τι είναι, λέγει, αυτή η γυάλινη θάλασσα? Νομίζουμε ότι σημαίνει το πλήθος εκείνων που έχουν σωθεί. Άωστε λοιπόν υπάρχει πλήθος εκείνων που θα σωθεί. Δόξα τω Θεώ. Δεν είναι ούτε πέντε ούτε δέκα. Ούτε είναι μόνο οι 12 Απόστολοι. Δόξα τω Θεώ. Άωστε λοιπόν μπορούμε να σωθούμε. Μα αγαπητοί μου, δεν μπορούσαμε να σωθούμε, ως προς τι εκτίστη αυτός ο ναός? Ως προς τι τελείται η λειτουργία? Ως προς τι τελείται το μυστήριο της βαπτίσεως και της εξομολογήσεως? Ως προς τι οι ομιλίες αυτές? Γιατί? Ακριβώς γιατί υπάρχει η ελπίδα της σωτηρίας μας. Δόξα τω Θεώ. Μπορούμε να σωθούμε. Αρκεί να το κάνουμε. Αρκεί να προσέξουμε. Αρκεί να γνωριστούμε. Αρκεί να οικειωθούμε τα μυστήρια του Χριστού. Αρκεί να κρυφτεί, όπως ακούσαμε στην σημερινή Αποστολική περικοπή, η ζωή μας μαζί με τη ζωή του Χριστού μέσα στο Θεό. Και όταν κρυφτεί η ζωή μας μαζί με τη ζωή του Χριστού μέσα στο Θεό, όταν θα φανερωθεί ο Χριστός που είναι η ζωή μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο, τότε και εμείς θα φανερωθούμε εν δόξα. Είναι αυτή η δόξα που βλέπετε εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής σε αυτούς τους τετελειωμένους. Και θα λάμψουν με τα σμαρμαριγά του ακτίστου θείου φωτός, ειν τες της αρετής μαρμαριές εκλάμψουσιν ως ο ήλιος, όπως το είπε και ο Κύριος αυτό. Το δε με μίχθε εκεί πυρ το γεγραμμένον το Αποστόλο το φάσκον μου, εκάστο το έργον οποίον εστί το πυρ δοκιμάζει, νοήστε δυνατόν, ή και τους καθαρούς και ακυβδήλους τούτο ούλοι μένετε διακοπτόμενον αφιδός εις διτάς ενεργίας κατά το ψαλμικόν λόγιον, και του μεν καυστικού της αμαρτωλής, του δε φωτιστικού της δικαίης, απονεμηθισωμένου ως νενόηκεν ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή,
σημαίνει ότι εκείνη κρίσταλος είναι μεμειγμένη με φωτιά? Σημαίνει δύο πράγματα. Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκάστο το έργο θα δοκιμάσει το πυρ της ημέρας εκείνης. Το θυμόσαστε που το λέγει ο Απόστολος Παύλος? Δηλαδή, αδελφέ μου, πως έκτισες το σπίτι σου? Το έκτισες με χρυσάφι, με ασίμι, με πολύτιμες πέτρες όπως είναι τα μάρμαρα, με καλαμιά ή με χορτάρι? Η φωτιά της ημέρας εκείνης, ποιες ημέρες? Της ημέρας της κρίσης, θα το αποδείξει. Εάν είναι με καλαμιά ή με χορτάρι, θα καεί. Και εσύ τι θα μείνει? Όπως εκείνος που σώζεται ως διαπυρός, λέγει. Αυτό το ως διαπυρός έχει κάποιες σημασίες. Νομίζω ότι μια κατάλληλη σημασία είναι η εξής: όπως είναι εκείνος που σώζεται όταν το σπίτι του καεί, δηλαδή γυμνός. Πώς σώζεται εκείνος ως διαπυρός? Όταν το σπίτι μου πάρει φωτιά, θα βρεθώ με εκείνα που φοράω, τίποτα άλλο, δεν έχω τίποτα άλλα ρούχα. Δηλαδή, κάει και το έργο της ζωής μου, το οποίο ή το άχυρο ή το καλαμιά, και δεν άντεχε στην αιωνιότητα. Να είμαι δήμαρχος, σπουδαίο πράγμα είναι. Να φτιάχνω δρόμους, σπουδαίο πράγμα είναι. Να κάνω πάρκα, να κάνω πολιτιστικά κέντρα, σπουδαία πράγματα είναι. Πολύ σπουδαία. Αλλά δεν είναι αρκετά. Γιατί αν νομίζω ότι θα σωθώ με το να κάνω πολιτιστικά έργα, η ημέρα εκείνη της κρίσεως θα αποδείξει ότι ήταν η κατασκευή του έργου της ζωής μου ορταρένιο. Μιλάει για χρυσό, για άργυρο και για πολύτιμες πέτρες, όπως είναι τα μάρμαρα, σας είπα. Όχι τα πετράδια τα πολύτιμα μάρμαρα. Που σημαίνει, αυτά αντέχουν στη φωτιά. Είναι το έργο που θα είναι το εκατονταπλάσιο που έγινε, το εξικονταπλάσιο και το τριακονταπλάσιο. Εγώ δεν είμαι σαν τον Απόστολο Παύλο, ούτε σαν τον Μέγανο Αθανάσιο, ούτε σαν τον Άγιο Αντώνιο. Είμαι όπως είσαστε κι εσείς, απλοί άνθρωποι. Ας πούμε ότι έχουμε το τριακονταπλάσιο. Αλλά αυτό αντέχει στη φωτιά της ημέρας της κρίσης. Αυτό λοιπόν σημαίνει το έργο του καθενός θα κριθεί από το πυρ της ημέρας εκείνης. Γι' αυτό δείχνει τη θάλασσα την κρυσταλλίνη με μειγμένη ανακατεμένη με φωτιά. Σημαίνει και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο λέγει στην Εξαήμερο, το αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Η διάκριση, ο χωρισμός του ακτίστου φωτός σε φωτιστικότητα και καυστικότητα. Και το άκτιστο φως απορρέει από τη Θεία Ουσία. Είναι οι ενέργειες που σας είπα προηγουμένως στην εισαγωγή των όσων λέγαμε προηγουμένως περί Ορθοδοξίας. Αυτό το άκτιστο φως που απορρέει από τη Θεία Ουσία, αυτό διαχωρίζεται. Σας το έχω ξαναπεί, πιστεύω το θυμόσαστε. Και διαμέντους ευσεβείς υπάρχει φωτιστικότης. Δια δε τους ασεβείς υπάρχει η καυστικότης χωρίς τη φωτιστικότητα. Η φωτιστικότητα λοιπόν χωρίς την καυστικότητα και η καυστικότητα χωρίς τη φωτιστικότητα, που είναι η αιωνία κόλασης. Αυτό είναι το πυρ της κολάσεως. Είναι η άκτιστος ενέργεια, το άκτιστο φως στην καυστική του ιδιότητα. Είναι φοβερό. Αυτό και εκ τους δαίμονες. Αλλά να μην τα παραλαμβάνω, σας τα έχω πει σε ένα περασμένο θέμα. Οικός δε, συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας, δια του πυρός και την Θείαν γνώση και την του ζωοποιού πνεύματος χάριν γινώσκεστε. Ακόμη, γιατί είναι εκείνη κρυσταλλίνη θάλασσα με μειγμένη με φωτιά? Θέλει και τούτο να εκφράσει τη Θεία γνώση αλλά και τη χάρη του ζωοποιού πνεύματος. Γιατί έτσι παρουσιάζεται? Έχει δύο επιχειρήματα. Εν πυρή γαρόφθη το Μωυσή ο Θεός και εν είδη γλωσσών πυρός το Άγιο Πνεύμα της Αποστόλης επεφύτησε. Δηλαδή,
Πώς ενεφανίστη ο Θεός στον Μωυσέα εις την βάτων, αλλά Κύριστος είναι εν πυρή. Γι' αυτό η κρίσταλος, αυτή η θάλασσα η κρυσταλλίνη, είναι μεμειγμένη με πυρ, δηλαδή τη Θεία Γνώση, τη Θεία Παρουσία. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε με πύριες γνώσεις εις τους μαθητάς. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Τη Θεία Γνώση. Αυτά λοιπόν, όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, σημαίνουν το όραμα που είδε ο Ιερός Ευαγγελιστής. Είναι αξιοπρόσεκτο εκφράσεις ταυτόσιμες τρεις. Εκείνοι λέγει οι οποίοι αρνήθηκαν τον Αντίχριστο, το θηρίο, την εικόνα του και τον αριθμό του ονόματός του. Αυτοί θα βρίσκονται σε αυτήν την κρυσταλλίνη θάλασσα. Ποιοι? Εκείνοι που αρνήθηκαν το θηρίο, την προσκύνηση του θηρίου, την προσκύνηση της εικόνας του και τον αριθμό του ονόματός του. Είναι τρία πράγματα και τα τρία είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά γιατί όμως τα αναφέρει και τα τρία, ενώ και τα τρία εκφράζουν το ίδιο πράγμα? Θέλει να δείξει, αγαπητοί μου, με ποιο τρόπο, εδώ θέλω το προσέξετε και σας παρακαλώ ιδιαίτερως, με ποιο τρόπο διεισδύει ο Αντίχριστος μέσα στους αιώνες, μέσα στην ανθρωπότητα και μέσα στον πολιτισμό των ανθρώπων. Ξαναλέγω, με ποιο τρόπο μπορεί να εισδύσει? Με τον τρόπο ως πρόσωπο να προσκυνηθεί, αυτό που θα γίνει και που η εικόνα του είναι η κεσαρολατρία μέσα στους αιώνες. Ω, αυτή η κεσαρολατρία και σήμερα υπάρχει, ακούστε, και σήμερα υπάρχει η κεσαρολατρία. Ονόνοητο, σε όλα τα κλίματα της γης. Η εικόνα του, η εικόνα είναι κάτι που είναι πιο πέρα από τον Αντίχριστο. Η εικόνα του Αντιχρίστου, η εικόνα του Αντιχρίστου, αγαπητοί μου, είναι πολλά πράγματα. Και ο αριθμός του ονοματός του είναι το πνεύμα που υπάρχει μέσα στην κοινωνική ζωή και στον πολιτισμό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε για μια ακόμη φορά. Σας το έχω πει, θα σας το πω και σήμερα άλλη μια φορά και όσες μπορώ φορές θα σας το λέω. Μην νομίσετε ότι ο Αντίχριστος θα έλθει και εμείς είμαστε έξω από τις επιδράσεις του Αντιχρίστου. Αγαπητοί μου, θα έρθει, ναι, γιατί είναι πρόσωπο. Θα έρθει. Ενθυμίστε τα θέματα που κάνουμε. Μην νομίζετε όμως ότι δεν αναπνέουμε τον αέρα του και το κλίμα του. Είμεθα μέσα στο κλίμα του Αντιχρίστου. Πρέπει να σας πω ότι ο πολιτισμός μας, ο πολιτισμός της ανθρωπότητας, είναι, αλλά και ο κοινωνικός μας βίος όπως έχει διαμορφωθεί, όχι μόνο ο πολιτισμός απλώς, αλλά και ο κοινωνικός βίος, γιατί για μια στιγμή μπορούμε να πούμε ανάβω τον διακόπτη και έχω το ηλεκτρικό. Δεν είναι αυτό. Είναι πως διαμορφώνεται ο κοινωνικός μας βίος πάντοτε με βάση τον πολιτισμό. Φέρει το πνεύμα και τη σφραγίδα του αριθμού, του ονόματος του Αντιχρίστου. Μην πείτε λοιπόν θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα έρθει, ναι, αλλά είμαστε και στην εποχή που ζούμε πάντοτε ο Αντίχριστος. Και χθες, και πριν 100 χρόνια, και πριν 2000 χρόνια. Ναι, για τον καθέναν που ζει μια περιορισμένη ζωή δεν θα ζούμε μέχρι που έρθει ο Χριστός ξανά. Ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει τον Αντίχριστο. Και σας ξαναλέγω άλλη μία φορά, ο πολιτισμός και το πνεύμα του φέρει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Όλες οι αντίθεες δυνάμεις, ακόμα και οι ουδέτερες, ακόμα και οι ουδέτερες. Κάποτε έλεγε κάποιος, αν ερχόταν ο διάβολος και ήθελε να σας γράψει συνδρομητάς σε μια εφημερίδα που εκδίδει, τι λέτε? Θα σας ενέγραφε συνδρομητά σε μια εφημερίδα που θα έγραφε διαβολικά πράγματα? Όχι. Και μόνο γιατί δεν θα λέει τίποτα για τον Χριστό, δηλαδή ουδετέρα εφημερίδα,
θα ήταν διαβολική. Σας κάνει εντύπωση? Να σας το πω πως το είπε ο Χριστός. Ομοίων μετεμού κατεμού έστι. Αυτός που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Δεν υπάρχει ουδετέρα περίπτωση. Δυο είναι οι καταστάσεις. Δεν είναι τρεις. Δυο είναι. Ή θα είσαι συντεταγμένος με τον Χριστό, ή θα είσαι συντεταγμένος με τον διάβολο. Συντάσσει τον Χριστό, λέμε στο σύμβολο, στο μυστήριο του βαπτίσματος. Αποτάσσεσαι από τον διάβολο. Που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει τρίτη κατηγορία. Ομοιών μετεμού κατεμού εστί. Αυτός που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Άρα ο διάβολος, με το να δημιουργήσει ουδετέρα κατάσταση, τι πετυχαίνει? Η ουδετέρα, αγαπητοί μου, είναι έξω από τον Χριστό. Δηλαδή είναι διαβολική κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι όλες οι αντίθετες δυνάμεις, ακόμη και οι ουδέτερες, φέρουν τη σφραγίδα του 666, του ονόματος του Αντιχρίστου. Τι είναι οι κιθάρες του Θεού? Λέγει πάλι ο Αρέθας: δια του υπήρου τας κιθάρας την των επιγείς μελών ελίτεται νέκρωση. Θεούδε αυτάς είναι, καθότι ουδείς των σπουδαίων ανθρώπων της θείας συμμαχίας χειρεύων κατορθούτε. Και προσθέτει ο Ανδρέας: την εμελή ζωήν εν συμφωνία των αρετών κρουωμένην το πλήκτρο του Θείου Πνεύματος. Τι είναι οι κιθάρες, λέγει? Φανερώνουν την νέκρωση των μελών των επί της γης που ακούσαμε σήμερα στην προσκολασία στον Απόστολο Παύλο. Νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης και τα λοιπά. Και τη συμφωνία των αρετών που δίδουν το μέλος της πνευματικής ζωής που πλήττει το πλήκτρον του Θείου Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα πλήττει τις κιθάρες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η αρετή στη θετική της και την αρνητική της όψη, αρνητικά μεν η απουσία των αμαρτιών, θετικά δε η ανάπτυξη των αρετών, και τούτο με τη βοήθεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι οι κιθάρες. Κρατούν, λέγει, κιθάρες και ψάλλουν μία οδή. Ποια είναι αυτή η οδή? Και άδουση την οδή Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδή του Αρνίου, λέγοντες: μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, ο Βασιλεύς των Εθνών. Τις ου μη φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, ότι μόνος όσιος, ότι πάντα τα έθνη ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, ότι τα δικαιώματά σου εφανερώθησαν. Είναι η τρίτη και η τελευταία οδή της Αποκαλύψεως. Η πρώτη είναι στο 7ο κεφάλαιο, η δεύτερη είναι στο 12ο κεφάλαιο. Η τρίτη και η τελευταία. Πράγματι αυτή η οδή θυμίζει την πρώτη οδή του Μωυσέως που γίνεται λόγος στην οδή αυτή, που εψάλλει παρά την Ερυθράν θάλασσα μετά των καταποντισμών των Αιγυπτίων των εχθρών του λαού του Θεού. Και βεβαίως δεν είναι η οδή αυτή του Μωυσέως κατά γράμμα, αλλά κατά την αφορμή και κατά την μορφή. Αφορμή και μορφή. Για να το δούμε. Πάντως το θέμα είναι ότι μας επιτρέπει να δούμε τα τότε συμβάντα εις την Αίγυπτον με το λαό του Θεού, και ότι εκείνα τα τότε είναι τύποι μελλοντικών γεγονότων που θα αναφέρονται πάλι στον νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους χριστιανούς, έναντι του Αντιχρίστου, τύπος του οποίου ήταν ο Φαραώ της Αιγύπτου. Το περιεχόμενο της οδής θυμίζει πράγματι την παλαιά οδή κατά πνεύμα. Μία φρασούλα
Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ. Η οδή του Μωυσέως λέγει, άσο μεν το Κυρίο εν δόξος γάρ δε δόξαστε και λοιπά. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, ότι πιο κοντά την οδύνη αυτή, στην οποία εκφράζεται η μεγαλοσύνη, η δικαιοσύνη και η αγιότητα, η οσιότητα του Θεού. Και πρώτα, μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ. Οι Άγιοι μόνο θα βλέπουν, αγαπητοί μου, τα συνεργείας του Θεού μέσα στην ιστορία. Γιατί ακριβώς τα βλέπουν? Διότι βλέποντας τα γεγονότα της ιστορίας, πότε όμως? Και όσο ζουν, είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, θεολογούν στην ιστορία, αλλά προπαντός όταν θα είναι τετελειωμένοι, θα βλέπουν αυτά τα γεγονότα της ιστορίας. Προσέξτε, θα τα βλέπουν αναδρομικά. Και βλέποντας αναδρομικά τα γεγονότα της ιστορίας, τα μεγάλα και θαυμαστά, όπου εκεί επενέβαινε ο Θεός και έδινε τις λύσεις του, θα ψάλουν μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτης. Δηλαδή, όπως ο παλαιός Ισραήλ έβλεπε, πέρασε από την άλλη μεριά της ακτής. Όταν η θάλασσα ανοίχθηκε, πέρασε, ξανάκλεισε. Έπνιξε τους Αιγυπτίους. Έβλεπε το θαύμα. Έβλεπε τη διάβασή του από την Ερυθρά θάλασσα. Και κάτι άλλο έβλεπε. Έβλεπε και τους στρατιώτες τους Αιγυπτίους να τους ξεβράζει η θάλασσα στην ακτή. Πνιγμένο. Τι είδε? Οι Αιγύπτιοι πέθαναν. Τελείωσαν. Αυτοί δεν βλέπουν τίποτε. Τι βλέπουν? Ο λαός του Θεού, οι Άγιοι. Όπως τότε λοιπόν έβλεπαν τους πνιγμένους Αιγυπτίους που ήταν ο φόβος τους, αραγμένους στην ακτή της Ερυθράς θαλάσσης, στην ανατολική ακτή, δοξάζουν τον Θεό και φτιάχνουν τον ύμνο εκείνον ο Μωυσής, άσομεν το Κυρίο, ας ψάλαμε εις τον Κύριον, εν δόξος γαρ δε δόξαστε. Γιατί έχει αυτό το εν δόξος δε δόξαστε, αυτός ο εβραϊσμός, ένδοξα έχει δοξαστεί αυτή η επίταση. Είναι δοξασμένος εις το έπακρον ο Θεός. Δεν είναι ίσως χωρίς σημασία ότι οι Άγιοι, οι τετελειωμένοι, ευρίσκονται πάνω σε αυτήν την ιαλήνινη θάλασσα όταν ψάλουν την οδή των. Γιατί θυμίζει τον παλαιό λαό που είναι πλάι στη θάλασσα και ψάλει την οδή του. Με την εξής όμως διαφορά, ότι εκεί ο παλιός Ισραήλ είχε μπροστά του τη ρευστότητα της θαλάσσης, αν θέλετε, τη ρευστότητα του βίου τούτου. Ενώ οι Άγιοι τετελειωμένοι δεν έχουν πια τη ρευστότητα του βίου, αλλά την συμπαγή θάλασσα, την κρυσταλλίνη, που σημαίνει για αυτούς πια δεν υπάρχουν μεταβολές στη ζωή τους, δεν υπάρχει πια η πτώση. Με το ο Θεός ο Παντοκράτορ έρχεται να αντιδιαστεί, όταν εκείνοι ψάλουν και λέγουν τον Θεόν Παντοκράτορα, έρχονται να αντιδιαστήλουν την ψευδοπαντοκρατορία και του διαβόλου και του αντιχρίστου, όπως αυτοί οι δυο τους θα την έχουν διακηρύξει δυστυχώς στους οπαδούς των. Δίκαιε και αληθινέ εωδήσου. Δηλαδή, εμέθοδη. Αυτό θα πει οδός, μέθοδος, τρόπος, η τρόπη σου, τα σχέδιά σου, ο Θεέ, μέσα στην ιστορία αποδεικνύουν εσένα τον Θεόν δίκαιον και αληθινόν. Ο βασιλεύς των εθνών. Κάποτε ο Πιλάτος έθεσε την επιγραφή επί του Σταυρού του Χριστού
Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σε τρεις γλώσσες: στην εβραϊκή, αραμαϊκή, στην ελληνική και στην λατινική. Και απεκάλλει τον Κύριον βασιλέα. Ο Πιλάτος δεν μπορούσε να αντιληφθεί τότε, όταν ηρωνεύεται με αυτήν την επιγραφή των κατάδικων πια Ιησούν και σταυρωμένων, ότι έκανε μια προφητεία. Και η προφητεία αυτή εξεπληρώθηκε και διαρκώς εκπληρούται, ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλεύς των εθνών. Τις ουμή φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου? Ποιος να μη φοβηθεί, Κύριε, και να μη δοξάσει το όνομά σου? Ο στίχος θυμίζει την παλαιά οδή του Μωυσέως. Τις ομοιώσει εν θεής, Κύριε, τις ομοιώσει? Δεδοξασμένος εν αγίης, θαυμαστός εν δόξες, ποιόν τέρατα. Ήκουσαν έθνη και οργίστησαν, οδύνες έλαβον κατοικούντες Φιλιστείν. Κυλοπώνησαν οι Φιλιστέοι όταν άκουσαν ότι αυτός ο λαός πέρασε την ερυθρά θάλασσα με αυτόν τον τρόπον, και ότι αν ο λαός αυτός ο φοβερός φτάσει μέχρι τη χώρα τους, τότε τι γίνεται? Τους έπιασε πόνος, κυλόπονος. Αυτό οδύνησαν, τους έπιασε κυλόπονος όταν άκουσαν τα θαυμαστά του Θεού. Οι καλοπροαίρετοι, αγαπητοί μου, θα φοβηθούν, και πράγματι φοβούνται τον Θεό, τόσο από τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής. Άμα διαβάζουμε Αγία Γραφή και λέμε, Θεέ μου, τι είναι αυτά? Πώς τιμωρείς τους κακούς? Πώς επενείς τους αγαθούς? Πώς επεμβαίνεις στα γεγονότα της ιστορίας? Οι καλοπροαίρετοι, λοιπόν, έχουν το φόβο του Θεού από την Αγία Γραφή, αλλά και από την ιστορία. Θέλετε ακόμη, και από την καθημερινή τους εμπειρία. Άμα δω τον γείτονά μου, τον συνάνθρωπό μου, τον παραπέρα, αυτόν που τον ζούσα, αυτός που ήταν ασεβής, έκανε αμαρτίες τέτοιες, που έφτασε στο σημείο να είναι αυτός που είναι, να λέει κανείς, πω πω. Γι' αυτό πιάνει φόβο τον πιστόν άνθρωπο, τον άνθρωπο που έχει αγαθή προαίρεση, και λέγει, μη με τιμωρήσεις, Κύριε, για τις δικές μου τις αμαρτίες. Εάν τιμωρείς έτσι, αλίμονό μου, να κοροϊδέψω αυτόν, θα το πάθω κι εγώ. Γι' αυτό, λοιπόν, τον πιστό τον πιάνει φόβο. Ο πιστός που φοβείται το Θεό μετανοεί και συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού, και τελικά σώζεται και φάει ένα πατή επί της κρυσταλλίνης αυτής θαλάσσης, και να δοξολογεί το Θεό. Οι ασεβείς καταλαμβάνονται και αυτοί αναγκαστικά από το φόβο, χωρίς μετάνοια. Θα το δούμε σε ένα πιο κάτω σημείο της Αποκαλύψεως. Αγαπητοί μου, χωρίς μετάνοια δαγκώνουν, λέει, τη γλώσσα τους από τον πόνο. Θα δούμε σε μια πληγή. Από τον πόνο δαγκώνουν τη γλώσσα τους, αλλά δεν μετανοούν. Και δεν μετανοούν γιατί αυτός ο φόβος, που είναι φόβος που δεν ξεκινάει από την μετάνοια, αυτός ο φόβος γεννά την απελπισή. Είναι αυτό που λέγει πάλι ο Κύριος, ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Κλαίνε, τρίζουν τα δόντια, δεν υπάρχει μετάνοια. Ότι μόνος όσιος, σύ ο Θεός ο Παντοκράτορ, είσαι μόνος όσιος. Ο Θεός είναι πράγματι, αγαπητοί μου, ο μόνος Άγιος, ο εναγίης αναπαυόμενος. Η αγιότητα όμως των πιστών είναι σχετική. Σήμερα και πάντοτε οι άνθρωποι αποδίδουν όλες τις αποτυχίες τους στο Θεό,
τον κατηγορούν άδικο, μερολύπτει και ατελεί στα έργα του και τον αποκαλούν κακόν. Τότε όμως είτε θέλουν είτε δεν θέλουν θα αναγνωρίσουν ότι είναι ο μόνος Άγιος ο Θεός, ο μόνος Όσιος. Εδώ θα ήθελα κάτι να σας πω, κάτι που είναι χρήσιμο. Μου δόθηκε αφορμή τελευταία από κάποια περίπτωση. Πολλές φορές η σκέψη μας, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε τα σχέδια του Θεού, φτάνομαι να πούμε ότι ο Θεός ενήργησε όχι δίκαια σε εκείνη την α ή β περίπτωση. Προσέξτε με, όχι δίκαια. Τι κινδυνεύουμε εδώ? Να πέσουμε σε βλασφημία. Ήδη πέσουμε σε βλασφημία. Για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο της βλασφημίας θα πρέπει να έχουμε πάντοτε ένα δεδομένο. Το δεδομένο ότι ο Θεός είναι ο μόνος Όσιος, δηλαδή ο μόνος αγαθός. Μπορεί να μην καταλαβαίνω τίποτα τι γίνεται γύρω μου, πού να ξέρω, άνθρωπος είμαι. Αλλά όταν πάρω το δεδομένο ότι ο Θεός είναι αγαθός, ουδέποτε θα αποδώσω εις τον Θεό αδικία ή κακότητα. Και έτσι δεν θα κινδυνεύσω ποτέ να πέσω εις αυτή τη βαριά βλασφημία. Ότι πάντα τα έθνη ύξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιός σου. Γιατί όλοι οι λαοί θα έρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου. Είναι απήχηση του ψαλμού 85,9 που λέγει εκεί ο Δαβίδ. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ύξουσι, όσα έκανες από τα έθνη ύξουσι, θα έρθουν και θα προσκυνήσουσι ενώπιός σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Θα προσκυνήσουν και θα σε δοξάσουν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αφενός μεν την μετάδοση του Ευαγγελίου. Όταν το Ευαγγέλιο διαδόθη, μετεδόθη σε όλο τον κόσμο, όλα τα έθνη προσκύνησαν τον Θεό. Εδώ μάλιστα έχουμε μια ωραία προφητεία του Μαλαχίου. Παρότι ο χρόνος δεν φτάνει, θα σας την πω, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία και πολύ χαρακτηριστική. Ακούστε πως το λέγει. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο 11 στίχος. Διότι από ανατολών ηλίου έως δυσμών το όνομά σου δε δόξαστε εν της έθνηση. Από την ανατολή μέχρι τη δύση, από την μια άκρη του ορίζοντος μέχρι την άλλη, το όνομά σου έχει δοξαστεί στα έθνη. Σε κάθε τόπο και εν παντή τόπο, προσέξτε, θυμίαμα προσάγεται το όνοματί σου. Ξέρουμε ότι μόνο σε ένα τόπο προσφύγε το θυμίαμα, προσεφέρε το θυμίαμα στο Θεό, στα Ιεροσόλυμα, στο θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Εδώ λέγει σε κάθε τόπο θα προσάγεται το θυμίαμα στο όνομά σου. Είναι οι χριστιανοί που θυμιάζουν σε κάθε τόπο παντού. Άρα δεν είναι πια η λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι της Καινής Διαθήκης. Και ακούστε κάτι άλλο, και θυσία καθαρά. Θα σου προσφερθεί θυμίαμα και θυσία καθαρά σε κάθε τόπο. Ποια είναι αυτή η καθαρά θυσία? Δεν είναι πλέον η αιματηρά θυσία, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η καθαρά θυσία. Και γιατί σε κάθε τόπο? Διότι οι θυσίες μόνο στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων προσεφέροντο, που σημαίνει πάλι η Εκκλησία του Χριστού σε κάθε τόπο. Τι θαυμαστό! Διότι μέγα το όνομά σου, συγγνώμη, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεση, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Τι ωραίο αυτό! Αφετέρου, όχι μόνο με τη διάδοση του Ευαγγελίου, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνοι οι οποίοι δεν θα ήθελαν να τον προσκυνήσουν τον Θεό, εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επί γείων και κατακτονίων. Ό,τι είναι στον ουρανό, ό,τι είναι στη γη, ό,τι είναι στον Άδη. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο ύμνος, αγαπητοί μου, των δικαίων.
ότι τα δικαιώματά σου εφανερώθησαν. Γιατί τα δικαιώματά σου γίνηκαν φανερά. Δικαιώματα είναι οι δίκαιες πράξεις και οι κρίσεις του Θεού. Είναι οι επεμβάσεις του Θεού μέσα στην ιστορία. Για να δικαιώσει ή να κρίνει, και τώρα όλα αυτά γίνονται φανερά εις τους Αγίους, οι οποίοι αιωνίως τον δοξολογούν. Κλείνοντας αυτή την ανάλυση της οδής, θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι αυτή η οδή εχαρακτηρίστη ως οδή του Μωυσέως και οδή του Αρνίου. Είναι όμως μία οδή. Είναι ένα σχήμα, όπως λέγεται, εν διαδιήν, ένα μέσα σε δυο. Αυτό σημαίνει σε ποιο βαθμό συνδέεται η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Η οδή του Μωυσέως, η οδή του Αρνίου. Μία η οδή όμως. Είδατε πόσο συνδέεται η Καινή με την Παλαιά Διαθήκη. Λίγο πιο κάτω θα μας πει ο Ιερός Ευαγγελιστής, θα το δούμε την ερχομένη φορά, ότι ημίγει ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτό είναι στοιχείο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα θέλαμε, αγαπητοί μου, με την ευκαιρία να σας τονίσουμε το εξής, ότι υπάρχει άγνοια ή ηθελημένη διαστροφή όσοι ζητούν να παραμεριστεί η Παλαιά Διαθήκη, δυστυχώς τώρα ίσως και η Καινή σιγά σιγά, από την εκπαίδευσή μας, και λέγουν ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει καμία θέση, ότι απλώς αναφέρεται στην ιστορία ενός λαού που δεν μας ενδιαφέρει. Της αγνίας το μέγεθος ή της ηθελημένης διαστροφής το μέγεθος. Είναι φανερό ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης είναι ο ίδιος. Αυτός που προοδευτικά αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Εδώ τελειώνει, αγαπητοί μου, ο ύμνος των τετελειωμένων και αρχίζει το προήμιο των πληγών που θα προκληθούν από τις 7 φιάλες. Αλλά επειδή είναι ένα καινούριο θέμα αυτό, τελες πρώτα Θεός, την ερχομένη Κυριακή θα δούμε αυτό το τρομερό θέαμα όπως μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού.